Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για άλλη μια φορά που επιτρέπει να βρισκόμαστε μπροστά σας στην εκπομπή «Επί το Λόγο Σου». Μια εκπομπή η οποία σαν στόχο και σαν σκοπό της έχει να φέρνει τα Ιερά Γράμματα μπροστά μας, να φέρνει το Λόγο του Θεού ενώπιον μας και να ιχνηλατούμε τα βήματα του Κυρίου μας, τα οποία είναι βήματα προς αγιασμό, προς καθαριό, καθαρότητα, βήματα τα οποία μας φέρνουν πιο κοντά στην παρουσία του Κυρίου. Η αλήθεια είναι ότι ζώντες σε αυτές τις ημέρες τις κακές και τις πονηρές, όπως ο Λόγος του Θεού μας τις αναφέρει, υπάρχει ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Άγιο Θεό, να έρθει σε κοινωνία μαζί του και να γίνει ένα σκεύος στο οποίο η δόξα του Άγιου και Αφθάρτου Θεού θα φανερώνεται μέσα από τη ζωή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί όλα αυτά φανερώνονται σε εμά μέσα από το Λόγο του Θεού. Τον αψευδή Λόγο του Θεού, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Καλά θα κάνουμε λοιπόν και εμείς να προσέχουμε με πολύ μεγάλη προσοχή στα Ιερά Γράμματα και να προσβλέπουμε ότι μόνο από εκεί μπορεί να έρθει η βοήθειά μας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας λέει ο Λόγος Του είναι δύναμη προσωτηρία Ισπάνιο των πιστεύοντα. Φτάνει λοιπόν ο άνθρωπο να δεχτεί το Ευαγγέλιο στη ζωή του, να το, ακολου... να το πιστέψει και να ακολουθήσει αυτή την οδό την οποία δείχνει ο Λόγο του Θεού σε όλου όσου πλησιάζουν το Λόγο του, του Θεού με ευθύτητα και με ειλικρίνεια. Όπω κάθε φορά, έτσι και σήμερα στην εκπομπή μας, έχουμε επιλέξει ένα ωραίο κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο θα μας διδάξει και απόψε είναι το Πνεύμα του Θεού το Άγιο προς υπακοή, προς φανέρωση της αλήθειας, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, έτσι ώστε να είναι, λέει ο άνθρωπος του, του Θεού, ετοιμασμένος εις έργων αγαθών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η οποία ε, απευθύνεται προς τους Ρωμαίους. Έχει γραφτεί από την Κόρινθο, το 58, περίπου μετά Χριστών και σαν σκοπό και στόχο της, θα λέγαμε, έχει τη φύση του έργου του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δείχνει λοιπόν ποιος είναι ο Χριστός και τι είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος γνωρίζει και ακολουθώντας το, θα έχει την ευχάριστη αυτή επικοινωνία και σχέση με τον Άγιο Θεό. Βεβαίω απευθύνεται σε, μια σε ανθρώπου οι οποίοι είναι εθνικοί, δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με τον Ιουδαϊσμό και έτσι ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να φανερώσει ποιο είναι πραγματικά το πρόσωπο του Χριστού και πόσο δύναμη έχει αυτό το όνομα ε, ενώπιον όλων των δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εν σήμερα θα διαβάσουμε από το Ήτα κεφάλαιο, Ήτα κεφάλαιο προς Ρωμαίους, επιστολή από την σελίδα 999 για όσους κρατούν στα χέρια τους τη γραφή του Νεόφιτου του Βάμβα. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο καθότι ήταν Ανίσχυρο δια της αρκό, ο Θεό πέμψα τον εαυτού ιόμε με ομοία μα και περί κατέκρινε την αμαρτία εν τη αρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου ει εμά, του μη περιπατώντα κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντε κατά τη σάρκα, τα τη αρκώ φρονούσει, οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματο επειδή το φρόνημα της αρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της αρκός είναι έκθρα εις τον Θεό, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δεν είναι τη αρκός, δεν δύνανται να αρέσουν στον Θεό. Σεις όμως δεν είστε τη αρκός, αλλά του πνεύματος. Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, αλλά αν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτω δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστό είναι νεμήν, το μεν σώμα είναι νεκρόν για τη αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντο των Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσαν Χριστόν Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδερφοί είμαστε, είμαστε χρεώστε ουχή στη σάρκα ώστε να ζούμε κατά τη σάρκα διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε θα τα σπράξεις του σώματος θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού ούτε είναι η του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, δια να φοβήστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, για του οποίου κράζουμε αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δεν τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού ευλογημένου το όνομα του Κύριου. Είναι αλήθεια αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ότι όλο το έργο του Θεού με τον στον άνθρωπο ξεκινώ, ξεκινάει από την ώρα που ο άνθρωπος γνωρίζει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Έρχεται αυτή δηλαδή η στιγμή που ο άνθρωπος, ο, το όν το πεπερασμένο, το χωμάτινο, το όν το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον δημιουργό και παντοκράτορα Θεό, έρχεται σε γνωριμία με αυτόν. Και το μέσο για να έρθει ο άνθρωπο σε γνωριμία με τον Άγιο Θεό είναι ο Ισού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστό, δια του λόγου του, αναγεννάει τον άνθρωπο. Του δίνει μια καινούργια φύση. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός να εμφυσίσει στον άνθρωπο πνοή ζωής και να δώσει στον άνθρωπο το δικαίωμα της δεύτερης γέννησης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν αυτά υπόθηκαν και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί είναι γεγραμμένα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και την ώρα που ο Νικόδημος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευσεβής, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αρχιερέας και αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον απεσταλμένο από τον Θεό, έρχεται σε διαλογική συζήτηση μαζί του και επιθυμεί να μάθει πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει ο ίδιος ο Κύριος. Αληθώς λοιπόν, αληθώς του λέει. Ο Κύριος αληθώς, αληθώς συλλέγω εάν της δε γεννηθεί άνοθεν, δεν γεννηθεί άνωθεν δεν δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού. Και εδώ ο ίδιος ο Κύριός μας φέρνει τη διδασκαλία της δεύτερης γέννησης της αναγέννησης, του δικαιώματος δηλαδή που δίνει ο Θεός στον πεπερασμένο άνθρωπο, στον άνθρωπο προ να ζήσει δια του πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίως τα λόγια αυτά τα οποία είπε ο Κύριος μας στον Νικόδημο, δεν μπόρεσε ο Νικόδημος να τα αντιληφθεί, γι' αυτό και του λέει πώς δίνεται άνθρωπος να γεννηθεί γέροσον, μήπως γίνεται να ξαναμπεί, του λέει, μέσα στην κοιλιά της μητρός του και να ξαναγεννηθεί. Μήπω μπορεί ο άνθρωπο δηλαδή να ξαναγεννηθεί δεύτερη φορά μέσα από τον ίδιο τρόπο που γεννήθηκε πρώτη φορά. Και ο κύριο μα θα του πει αληθώ, αληθώ συλλέγω, εάν δεν γεννηθεί τη εξίδατο και πνεύματο, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Το γεν, γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα. Το γεννημένο εκ του πνεύματο είναι πνεύμα. Μη θαυμάζει ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, ο άνεμο όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτό ακούς αλλά δεν εξεύρει πόθεν έρχεται και πού υπάγει ούτω είναι πα ω τη εγεννήθη στο πνεύμα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Όταν γεννήθηκε κάποιο δια τη επιθυμία τη αρκό, δηλαδή τη της μητέρας του και του πατέρα του, γεννήθηκε ο σαρκικός άνθρωπος. Στον άνθρωπο όμως είναι ορισμένο όταν ο λόγος του Θεού τώρα ως θείο σπέρμα μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ποτιστεί με τα ιερά γράμματα, αυτό να αυξηθεί και να γεννηθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο της αρκός. Είναι ο καινούριο άνθρωπο που, αν και το εξωτερικό του περίβλημα είναι το ίδιο, μέσα του έχει γίνει η επέμβαση του Θεού. Και μακάριο είναι ο άνθρωπο ο οποίο θα γευτεί, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, αυτή την δωρεά την οποία ο Θεό δίνει σε όλου όσου τον πλησιάσουν και σε όλου όσου πιστέψουν ότι ο λόγο του Θεού είναι ναι και αμήν. Έρχεται δηλαδή η ώρα που ο λόγο του Θεού αυξάνει μέσα του και γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος. Ο άνθρωπος όχι της σαρκός, αλλά του πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο άνθρωπος τώρα, ο οποίος έχει το φρόνημα του πνεύματος και αποβάλλει από πάνω του το φρόνημα της σαρκός, που είναι έχθρα για τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και αν θέλεις σήμερα να γευτείς την ειρήνη, όχι την ειρήνη την οποία δίνει ο κόσμος, αλλά την ειρήνη του Χριστού, είναι αυτή η ειρήνη, η εσωτερική γαλήνη της ψυχής και του πνεύματος, στην παρουσία του Θεού όταν ο Κύριος μας επισκέπτεται πλέον ανεστημένος στους μαθητές και τι τους λέει, ειρήνη ημίν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα πλησιάσει το Θεό και θα επιθυμήσει να έχει κοινωνία φίας φύσεως, είναι ο άνθρωπος όπου πρωτίστως απολαμβάνει την ειρήνη. Εν μέσω λοιπόν μιας γενεάς πονηράς, διεστραμμένης, εν μέσον το σου των κακών των οποίων συμβαίνουν μέσα στην, στο, στον περίγυρο τον οποίων ζούμε, ο άνθρωπος του Θεού Καλείται να απολαμβάνει την ειρήνη του Χριστού Ευχαριστούμε τον Κύριο Και όχι μόνο αυτό Αλλά να απολαμβάνει και τη ζωή Όχι τη ζωή αυτήν εδώ την εφήμερη Την ζωή των 60-70 Ενευρωστή 80 χρόνων Έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού Αλλά να αρχίζει και να απολαμβάνει Τη ζωή την αιώνιο Ευχαριστούμε τον Κύριο Και αυτή είναι η αιώνιο ζωή Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι δεν εδέχτησαν αυτόν. Αλλά συνεχίζει ο λόγος και του Θεού και λέει ότι όποιος όμως εδέχθηκε αυτόν, εδέχτηκε αυτόν εδόθη η αυτον εδοθη η εξουσια να γίνει τέκνο Θεού. Και τώρα, τώρα αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, λαμβάνει η χώρα ακριβώς αυτό το οποίο διαβάσαμε, ότι το πνεύμα του Θεού αυτό το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, το οποίο ο Θεός εν συνεχεία χαρίζει στον άνθρωπο τον αναγεννημένο και έρχεται ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο ίδιος ο Κύριος σύστησε και είπε «Σας συμφέρει να φύγω εγώ». Ακούστε, τι είπε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές «Σας συμφέρει να φύγω εγώ». Γιατί όταν φύγω εγώ θα έρθει ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας και αυτό θα σας οδηγήσει η πάσα την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται πραγματικά το πνεύμα του Θεού και επισκέπτεται τον άνθρωπο και τον βαφτίζει μέσα στο πνεύμα ο Άγιος Θεός τον άνθρωπο και αυτό το πνεύμα τώρα συμμαρτυρεί όπως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε με το πνεύμα ημών ότι είμαστε παιδιά Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο τέκνα του Άγιου, του μοναδικού Θεού, του εν ουρανής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος λαμβάνει τη βεβαιότητα. Δεν έχει αφιβολία, δεν μπαίνει σε διαλογική σκέψη. Μόνο ο άνθρωπος τον οποίον το πνεύμα του Θεού, το Άγιο που κατοικεί μέσα του, συμμαρτυρεί με το πνεύμα του, του Ιδίου, το πνεύμα του ανθρώπου, ότι είναι τέκνο Θεού, μόνο αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι μπορεί με παρησία να σταθεί και να πει ότι είμαι τέκνο Θεού. Όχι θα δούμε, όχι μπορεί να, 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 να ζήσω αιώνια, δεν ξέρω εγώ ο Θεός ξέρει, αλήθεια είναι αυτό. Ο Θεός γνωρίζει, Εάν εμεί θα μείνουμε όμω σταθεροί και αμετακίνητοι σε αυτή τη μαρτυρία που το πνεύμα το Άγιο έχει βάλει μέσα μα, αλλά και το πνεύμα ημών συμμαρτυρεί, τότε πράγματι είμαστε και διατηρούμαστε αγωνιζόμενοι σαν τέκνα Θεού. Και αν είμαστε, ευχαριστούμε τον κύριο, τέκνα του Θεού, είμαστε και κληρονόμοι του. Ευχαριστούμε τον κύριο γιατί σε εμά εδόθηκε, σε όλου εμά οι οποίοι πήραμε την απαρχή του πνεύματος, εδόθηκε και αυτή η εξουσία το να κληρονόμησουμε τα πάντα. ιστονικόντα λέει ο Λόγος του Θεού, θέλω δώσει τα πάντα. Κληρονόμη λοιπόν του Θεού και συγκληρονόμη δε του Χριστού βεβαίως, γιατί εις αυτόν ανήκει, ανήκουν όλες οι αρχές, Όλε οι εξουσίε, όλε οι κυριότητε και πάσα γλώσσα, επίγεια, επουράνια και καταχθόνια θα ομολογήσει μόνο αγαπητοί μα φίλοι και φίλε: Ότι ο Ισού Χριστό είναι κύριο ει δόξαν Θεού Πατρό. Ευχαριστούμε τον κύριο. Θα έρθει η ώρα που όλε οι δυνάμει θα το μαρτυρήσουν αυτό. Από τώρα όμω, οι ιοί του Θεού, οι θυγατέρες του Θεού, οι άνθρωποι οι οποίοι αναγεννηθήκανε, βαφτιστήκανε με πνεύμα άγιο, ακολουθούν δικαίω και ευσεβώ μέσα στον παρόντα πονηρό και διαστραμμένο αιώνα τον Κύριο και το Ευαγγέλιο, είναι οι άνθρωποι πράγματι που τον δοξάζουν και θα απολαύσουν και θα συγκληρονομήσουν την αιωνιότητα μαζί με τον Ιησού Χριστό, βεβαίως και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα λόγια τα οποία γράφει, εάν συμπάσκουμε για να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Γιατί ο δρόμος τον οποίον μας κάλεσε και καλεί ο Θεός τον άνθρωπο αναγεννιώντας τον, βαφτίζοντάς τον και με πνεύμα Άγιο, είναι ένας δρόμος στενός, ένας δρόμος τεθλιμένος, ένας δρόμος ο οποίος χωρίς τη χάρη του Χριστού, την αφιέρωσή μας στο πρόσωπο του, του Θεού και τον αγιασμό μας δεν θα μπορέσει κανείς να δει το πρόσωπο του Θεού. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Ζητείτε λέει την ειρήνη με τα πάντων που δεν είναι εύκολο μέσα στον κόσμο αυτόν εδώ αλλά και τον αγιασμό άνευ του οποίου κανένας δεν θα μπορέσει να δει το πρόσωπο του Θεού. Δεν φτάνει λοιπόν να υπάρχει μόνο αυτή η συμμαρτυρία μέσα στην καρδιά μας και αυτή η ομολογία από τα χείλη μας ότι είμαστε τέκνα Θεού αλλά καλούμαστε θα έλεγε κανένας μέσα στην καθημερινότητα να αποδείξουμε συναγωνιζόμενοι και συμπάσχοντες σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας μέσα για να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού μέσα στη ζωή μας και να μας μαρτυρήσει τελικά ότι είμαστε παιδιά Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Το, το, το τι θέλουμε είστε δεν εξεύρουμε, ένα εξεύρουμε λέει ο Λόγος του Θεού, ότι στο τέλος θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ ο άνθρωπος του Θεού αγωνίζεται. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν γαργαλίζουμε τις ακοές, δεν ε, ε, προτρέπουμε να γνωρίσεις έναν Χριστό ο οποίος θα σου δώσει έναν βίο ανθόσπαρτο, ούτε κανένα ομολογεί από αυτόν εδώ το κανάλι ότι ναι έλα στο Χριστό και το Χριστό θα τα κάνει όλα για σένα χωρίς κόπο, μόχθο ή αγώνα. Αντιθέτως λέμε ότι δια πολλών θλίψεων ο άνθρωπος του Θεού θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών γιατί αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Βεβαίω όμως μέσα από αυτές τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τον αγώνα μέσα σε αυτόν τις δοκιμασίες, τις θλίψεις και τον αγώνα, η ειρήνη του Χριστού θα σε περιβάλλει, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα σε ενισχύει και ο Λόγος του Θεού ο οποίο σου λέει θα είμαι με θυμόν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, είναι αυτά τα οποία μας δίνουν την δύναμη, την ελπίδα και την πίστη να συνεχίσουμε αυτόν τον καλόν αγώνα για να φτάσουμε στο τέλος, εκεί όπου έχει αποφασίσει ο Κύριος να βρεθούμε και μην ξεχνάμε τον, α, τον ε, ψαλμοδό ο οποίος γνωρίζει σε ποιον επίστεψε, γνωρίζει ποιον ακολουθεί και γι' αυτό η σηκώνει ύμνο και ψαλμοδία στο πρόσωπο του Θεού και τι του λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου και δεν θα στερηθώ ουδενός». Ακόμα και αν μέσα σε κοιλάδα θανάτου, σκιά θανάτου αν περπατήσω δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι εσύ είσαι μετά μου η ράβδος μου και η βαχτερία μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρει ο ψαλμοδός, ξέρει ο άνθρωπος του Θεού, ότι στην οδό αυτή την οποία κλείθηκε να περπατήσει, θα είναι μια οδός δυσκολιών, μια οδός δοκιμασιών, όπου σκοπό και στόχο της έχει να θανατωθεί ο σαρκικός άνθρωπος, να απεθάνει ο άνθρωπος της αρκός και να ζήσει ανεστημένος και ένδοξος, ο πνευματικός άνθρωπος ο οποίος θα περιπατήσει σε αυτήν εδώ τη, τη, τη ζωή εις δόξαν του Θεού Πατρός αλλά και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή δια την οποία ετοιμάστηκε για αυτόν και για όσους, όσους αγαπάνε τον Άγιο και αληθινόν Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γιατί υπάρχει μια μάχη, ένας αγώνας, υπάρχει μια διαδικασία και σε αυτό κληθήκαμε να περπατήσουμε. Και αυτούς καλεί και σήμερα το Πνεύμα το Άγιο, δια του Λόγου του Θεού. Καλεί όλους να γίνουν μαχητές και να δώσουν την παρουσία τους έμπροσθεν του Αγίου Θεού ως μαχητές και να αναφωνάξουν όπως αναφανόξανε το πάλε, οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, ζει κύριο και ζει η ψυχή μου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και να αναφωνάξουν για άλλη μια φορά, όπω φωνάξαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, ότι εγώ και ο οίκο μου θέλουμε λατρεύει τον κύριο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και αυτό βγαίνει μόνο από τα χίλι ενό ανθρώπου, ο οποίο έχει πεθάνει για τον, για τον κόσμο αυτόν εδώ, ζει μέσα στο θέλημα του Θεού και αγωνίζεται να θανατώνει τα μέλη της αρκός του καθημερινώς, πιστεύοντας και προσβλέποντας σε αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός για να απολαύσει εδώ ο πνευματικός άνθρωπος και όπως προείπα την αιώνια ζωή την οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Μια μάχη είναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Όμως ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε αυτή τη μάχη συμβοηθός μας είναι ο ίδιος ο Χριστός αρχηγός και και, 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 κύριος στη μάχη αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Αρχιστράτηγος της δυνάμεως είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς υπό τα διαταγάς αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε βεβαιωμένοι ότι μας κάλεσε για να, κάν, να δώσουμε έναν αγώνα, να αγωνιστούμε έναν καλό αγώνα, να διατηρήσουμε όπως λέει ο Απόστολος Παύλος την πίστη, και είμαστε βεβαιωμένοι, γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ότι αν αγωνιστούμε νομίμως, θα στεφανωθούμε και θα απολαύσουμε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες τις οποίες ο Θεός έχει ατιμάσει για όλους όσους τον αγαπάνε. Το ερώτημα λοιπόν σήμερα φίλε και φίλοι είναι αν αγαπάς τον Χριστό. Αν αγαπάς τον Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όποιος με αγαπάει λέει τις εντολές μου θα φυλάξει. Αλλά και συνεχίζει και λέει: Οι εντολέ οι δικέ μου δεν είναι βαριέ. Μην νομίζει, μην ακού του ψιθυρισμού, μην ακού αυτά που λέει ο κόσμο, ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολο και σατανά. Με το σταυρό στο χέρι θα πα και θα μπορέσει να, να, να μείνει, να διατηρηθεί. ή πίσω μου, Σατανά. Είναι γεγραμμένον ότι ο άνθρωπο δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Και αν θέλει να ζήσει, όχι κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα, θα πρέπει να τρέφεσαι καθημερινά μέσα, να τρέφεται η ψυχή σου, ο πνευματικός άνθρωπος, μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από αυτά τα διαμάντια, μέσα από αυτό το, το θρεφτικό, το λογικό άλδολο γάλα, για να μπορέσει να σταθεί ο άνθρωπος και να απολαύσει, όπως προείπαμε, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, ευχαριστούμε τον Κύριο, και να βγει νικητής σε αυτή τη μάχη και να σταθεί πράγματι καταξιωμένος όχι από τους ανθρώπους αλλά από τον ίδιο τον Θεό για να δυνηθεί να σταθεί στο βήμα του Χριστού και να ακούσει από το Θεό και όχι από ανθρώπους το έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ στα ολίγα εστάθης πιστός στα πολλά θέλω σε καταστήσει. Είναι λοιπόν σήμερα η ώρα του να πάρουμε απόφαση όλοι μας και να σταθούμε στην πνευματική θέση την οποία θέλει ο Θεός. Είναι ώρα και μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο να βρεθούμε μαχητές του Κυρίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου, καθώς ο Λόγος του Θεού θα κατοικεί πλούσια μέσα μας, να παραβρεθούμε σε αυτή τη μάχη την οποία ο Κύριος κάνει, για να κερδίσει, ευχαριστούμε τον Κύριο, όλο και δυνα... περισσότερες ψυχές, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας λέει ο λόγος του ότι η επιθυμία του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Πόσο φοβερό είναι αυτό που εντέχνος ο εχθρός της ψυχής έχει καλύψει και έχει έχει διαστραβώσει, διαστραβώσει την, την, την θέση και την άποψη του, ε, του Ιερού Ευαγγελίου. Έχει κρύψει και αμαυρώσει από τους ανθρώπους το θέλημα του Θεού που δεν είναι τίποτα άλλο από, να, από το να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Σήμερα λοιπόν αν θέλεις να έρθεις στην επίγνωση της αλήθειας, σήμερα αν θέλεις να δεχτείς σαν προσωπικό σου σωτήρα και να νικήσεις τα αρκός και να σταθείς με τη δύναμη του Θεού ένας πνευματικός άνθρωπος νικηφόρος, σήμερα πάρε καλή απόφαση, ευχαριστούμε τον Κύριο, να σταθείς έτσι όπως ο Χριστός θέλει, εάν δε ο Χριστός είναι νημήν, το μεν πνεύμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη αν σήμερα αποφασίσεις ο Χριστός να ζει μέσα σου, μάθε ότι η αμαρτία θα θανατωθεί και η ζωή και η δικαιοσύνη του Θεού θα επιλάμψει εντό σου, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο σου, όπου και αν κινείσαι, για να δοξάζεται ο Άγιος Θεός μέσα από σένα και εσύ να βρίσκεις χάρη, ευχαριστούμε τον Θεό, από τον Πατέρα σου τον Ουράνιο και από τον Κύριό σου τον Ιησού Χριστό και να ευωδώνεται η ζωή σου σε ό,τι κι αν πράττεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι λοιπόν καιρό καιρός είναι η μέρα σωτηρίας, είναι η μέρα που μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε στο πνεύμα και να θανατώσουμε τις πράξεις της αρκός, νεκρώνοντας τα μέλη μας τα επί της γης και δίνοντας τη δυνατότητα στη δύναμη του πνεύματος του Αγίου να ζωοποιήσει το φθαρτό αυτό σώμα και να ζήσει η δόξαν του Αγίου Ονόματος αυτού. Φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Κύριο για, αυτή την, για, τα, για αυτά τα πνευματικά λόγια του Ευαγγελίου τα οποία καλά θα κάνουμε να προσέχουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, με πολύ μεγάλη αυστηρότητα πρώτα στον εαυτό μας για να τα εκτελούμε και να τα διατηρούμε και κυριότερα να τα Ομολογούμε έτσι ώστε να, να η βασιλεία των ουρανών να πολλαπλασιάζεται, να αυξάνεται και να κερδίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού όπως προείπαμε ότι ο Θεός θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να γνωρίσουν τον έναν και αληθινόν Θεόν, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αμήν.